Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ΚΚΕ ζητάει την απόσυρση του νόμου Βρούτση και ζητάμε την απόσυρση του νόμου Βρούτση στα πλαίσια ότι πρέπει ουσιαστικά να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Γιατί με το νομοσχέδιο αυτό έχουμε απλώς την αναβάθμιση του νόμου Κατρούγκαλου στο νόμο Κατρούγκαλου Βρούτση. Από τη στιγμή δηλαδή που ο σημερινός νόμος νομιμοποιεί όλο το αντεργατικό αντιασφαλιστικό τερατούργημα των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει. Όλα. Δηλαδή τι νομιμοποιεί ο νόμος Βρούτση? Νομιμοποιεί το τεράστιο ρυφηφί ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ που έγινε σε βάρος των συνταξιούχων. Με τις αλλεπάλληλες μειώσεις της συντάξης τους, κυρίες και επικουρικές. Νομιμοποιεί το σύνολο των αντιδραστικών διατάξεων σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, όπου επί της ουσίας με τον νόμο Κατρούγκαλου καταργήθηκε ο κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης. Επί της ουσίας δηλαδή εντάσσει το ασφαλιστικό σύστημα στην αντιδραστική λογική της ανταποδοτικότητας και βεβαίως επιταχύνει περισσότερο τις διαδικασίες για την εφαρμογή του τριαξονικού συστήματος, του γνωστού δηλαδή και ο σύστημα Πινοσέτ, το οποίο αποτελεί και το πρότυπο συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μία πολύ μικρή σύνταξη η οποία θα διασφαλίζεται μέσα από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα και από εκεί και πέρα τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλιση τα οποία θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ουσιαστικά θα είναι διάφορα φάτς τα οποία θα επενδύουν τα χρήματα των ασφαλισμένων στις μετοχές και στην όποια αποδοστά έχουν και βεβαίως στην ιδιωτική ασφάλιση που μάλιστα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα στη χώρα μας και θα πρέπει λέει να προσεγγίσει, αυτό ισχυριζόταν και η προηγούμενη κυβέρνηση, γι' αυτό και ο κύριος Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών, έσπευδε να ικανοποιήσει το σύνολο των οδηγιών τα οποία διευκόλυναν τη δράση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Και πρέπει να φτάσουμε στο μέσο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ευρωπαϊκή κοινωνικότητα. Από αυτή την άποψη λοιπόν σήμερα έρχονται όλοι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν να μιλήσουν για τους κινδύνους που έχει το ασφαλιστικό σύστημα όσον αφορά τη βιωσιμότητά του αλλά και πάνω απ' όλα το μεγάλο τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Βγαίνουν έξω από τα ρούχα τους όταν έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Και εδώ πέρα θυμίζω το εξής, την επίοικια που ζήτησε ο δολοφόνος του πατέρα του γιατί είναι ορφανός από τα δικαστήρια. Ποιοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστημα? Δεν ευθύνεται πρώτα και κύρια η κατάσταση η οποία επικρατεί στην αγορά εργασίας? Ποιοι φταίνε για τη σημερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας? Μα όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες προηγήθηκαν. Αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας, η εργασιακή ζούγκλα η οποία υπάρχει. Πώς ένας εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει και βάζει το πολύ πολύ 100-150 ένσημα το χρόνο θα μπορέσει να συμπληρώσει τα 9.000 ένσημα, πρέπει να δουλεύει 90 χρόνια ζωής. Αυτό δεν έχει επίπτωση στα έσοδα του ασφαλιστικού ταμείου. Πώς η ευελιξία στην αγορά εργασίας και η μερική απασχόληση έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία ή το πολύ ψηλό ποσοστό της ανεργίας? Και έρχονται μετά και λένε ότι επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση στην αγορά εργασίας, κινδυνεύει η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού ταμείου. Μα ποιοι την επέβαλαν? Οι κυβερνήσεις υλοποιώντας τις απαιτήσεις των επιχειρηματιών, του ΣΕΒ και των διαφόρων άλλων εκπροσώπων συλλογικών οργάνων των οικονομικών παρασίτων. Και αυτό ακριβώς η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει άμεση επίπτωση στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων μέσα από τη μείωση, την κατρακύλα επί της ουσίας και του κατώτερου μισθού, αλλά πάνω απ' όλα του μέσου μισθού στο σύνολο των τελευταίας δεκαετίας. Δεύτερον, υποστηρίζει το δημογραφικό πρόβλημα. Μα καλά, με 350 ευρώ ποιος μπορεί να κάνει οικογένεια και πολύ περισσότερο ποιος μπορεί να κάνει παιδιά? Εσείς τους οδηγείτε σε αυτή την επιλογή, εσείς έχετε επιλέξει αυτή την επιλογή για να είναι αναλώσιμη και πολύ φτηνά εργαζόμενη και μετά φωνάζετε για το δημογραφικό πρόβλημα που προκαλεί αυτή η κατάσταση. Και έχετε ως απειλή τώρα επάνω στους ασφαλισμένους το τεράστιο δημογραφικό ζήτημα, η κατάσταση που υπάρχει στη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Άρα λοιπόν να προχωρήσουμε σε νέες μειώσεις. Να σε κάψω γιατί δηλαδή να σε λείψω λάδι. Και το τρίτο στοιχείο είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Ποιοι κάναν ρυφηθεί εκατοντάδων δισεκατομμύριων ευρώ διαχρονικά? Όλες οι κυβερνήσεις δεν το κάνανε. Όταν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων ήταν κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος με πληθωρισμό 15-20% και είχαν μηδενικό τόκο, πόσα δισεκατομμύρια χαθήκαν από αυτά και πού πήγαν αυτά τα χρήματα από την Τράπεζα της Ελλάδος?
δόθηκαν ως δάνεια στους επιχειρηματικούς ομίλους για να στηρίξουν την ανάπτυξη. Αυτό έγινε. Και πολλά από αυτά τα δάνεια ήταν δανεικά και αγύριστα. Γιατί κοιτάξτε πόσα χρωστάνε επιχειρήσεις, μεγαθύρια και πρωταλλητές της δεκαετίας του 70 στα ασφαλιστικά, στις τράπεζες και στις εφορίες, χρήματα παραγεγραμμένα ότι ποτέ δεν πρόκειται να τα πάρουν. Δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάνε. Εκεί πήγαν τα χρήματα των ασφαλισμένων. Όπως χάθηκαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων τζογαρίστηκαν και παίχτηκαν σε μετοχές, ένα ποσοστό από αυτά. Με την κατάρρευση του χρηματιστηρίου επί εποχής επικυβέρνησης Σιμίτης. Πόσες δεκάδες δισεκατομμύρια χαθήκαν, όπως χαθήκαν επίσης και δεκάδες δισεκατομμύρια μέσα από το κούρεμα των κρατικών ομολόγων στο όνομα του PSI. Και βεβαίως η συνέχεια θα είναι δυσίωνη και όχι ευίωνη, όπως περιγράφει εδώ ο Υπουργός Εργοδοσίας στο κατάπτυστο πόνημα το οποίο μας κατέθεσε, στο αντεργατικό αντιασφαλιστικό πόνημα το οποίο μας κατέθεσε. Και γιατί θα είναι δυσίωνη? Γιατί ακριβώς οι εργαζόμενοι θα θυσιάζουν τα δικαιώματά τους στις μιλόπετρες της ανταγωνιστικότητας και τις κερδοφορίες του καπιταλιστικού συστήματος. Γι' αυτό και όχι τυχαία, ο ΣΕΒ έδωσε υπόμνημα, το οποίο είναι κατάπτυστο υπόμνημα, κυριολεκτικά κατάπτυστο υπόμνημα, κατηγορεί τους συνταξιούχους για το κρατικό χρέος. Αυτοί που φάγανε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ με τα δανεικά και αγύριστα, έχουν το θράσος να κατηγορούν τους συνταξιούχους για το χρέος και την κρίση, λέει, την καπιταλιστική, φταίνε τα ασφαλιστικά ταμεία. Μα εσείς τους επιτρέπετε να έχουν αυτή την άποψη. Και εσείς και οι υπόλοιποι. Με τη λογική περιβιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Και να ζητάνε και περισσότερα. Εδώ μας πήρανε το βόδι και θέλουν και άλλα δηλαδή. Τι θέλουνε? Θέλουν περισσότερη επιτάξη. Δηλαδή ακόμη περαιτέρω μείωση του μη ασφαλιστικού κόστου για να γίνει ανταγωνιστική, λέει, η εργασία. Δηλαδή να έχουμε ακόμη και φτηνούς εργαζόμενους, επειδή αυτό θέλουν οι άνθρωποι. Για να έχουν περισσότερα κέρδη. Τι θέλουνε? Και η κυβέρνηση θα υλοποιεί αυτά τα οποία θέλουνε. Πολλαπλώς. Άρα πολύ πιο φτηνός εργαζόμενος, μικρότερες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, μικρότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα κατάρρευση πολύ πιο γρήγορα των ασφαλιστικών ταμείων. Ποια βιωσιμότητα μέχρι το 2070 ισχυρίζεται η κυβέρνηση? Και αυτή η εξέλιξη είναι μπροστά μας. Και θα έρθουν μετά πάλι οι νέες περίκοπες. Και γι' αυτό ακριβώς το δεν τυχαίο ότι και ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ χαιρετίζουν τις διατάξεις οι οποίες μειώνουν ακόμη περισσότερο τις ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία. Και μάλιστα μιλάνε ότι έτσι θα βγάλουν περισσότερα χρήματα, θα έχουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, με ποιον τρόπο πρέπει να υπογράψουν τη θανατική τους ποινή οι εργαζόμενοι. Και βεβαίως ο ΣΕΒ διεκδικεί αποφασιστικά την ταχύτατη υλοποίηση του τριαξονικού συστήματος. Καταγγέλει την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ γιατί δεν έχει υλοποιήσει ήδη αυτό που προβλέπει τη Εθνική Συλλογική Σύμβαση, το Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο, και μάλιστα ζητάει και κίνητρα στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να κάνουν ομαδικά συμβόλαια. Και έρχεται μετά από όλα αυτά ο Υπουργός της Εργοδοσίας και λέει σε συνέντευξή του πρόσφατη ότι το επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου θα είναι τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος και εδώ έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Από αυτήν την άποψη λοιπόν είναι φανερή η αντιπαράθεση του ΚΚΕ στο συγκεκριμένο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ζητάμε να αποσυρθεί. Πρόκειται για ένα ακόμη λιθαράκι στην κατάργηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων και τους καλούμε ακριβώς να κλείσουν τα αυτιά τους σε όλες αυτές τις ερηνίες που λένε ότι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Ποιες αυξήσεις στις συντάξεις? 220 εκατομμύρια ευρώ μειώνονται οι δαπάνες για συντάξεις κύριες και επικουρικές του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης για το 2020. Μέσα από τη μείωση αυτή θα δοθούν αυξήσεις? Αυτό είναι παραλογισμός. Είναι παραλογισμός αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν νέες, ακόμη περισσότερες μειώσεις θα έχουν. Και τι υπερασπίζονται η κυβέρνηση και τι προτείνει? Ένα τέτοιο, λέει, ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο μετά από 30 χρόνια εργασίας, ακούστε τι σύνταξη θα πάρει, η αναλογική σύνταξη, ένας ο οποίος έχει σε όλο το εργασιμοβίο του 1000 ευρώ το μήνα.
Πράγμα πολύ σπάνιο με τη σημερινά δεδομένα. Αλλά στο πάρουμε ως δεδομένο. Θα πάρει, λέει, σύνταξη με 1.000 ευρώ το μήνα, μέσω όρο σε όλο το διάστημα του εργασιακού του βίου, 264 ευρώ μειχτά. 264 ευρώ μειχτά. Αφήστε την εθνική σύνταξη, η οποία δεν είναι και διασφαλισμένη έτσι κι αλλιώς, των 380 ευρώ. Αυτά του αναλογούν, 264 ευρώ το μήνα. Και έχουν το θράσος κυριολεκτικά να το υπερασπίζονται αυτό το τερατούργημα. Αυτή είναι η ουσία της λέξης. Και από αυτή την άποψη, ως ΚΚΕ λοιπόν, ζητάει ακριβώς να επιστραφούν το σύνολο των κλεμμένων, δηλαδή και 13η και 14η σύνταξη. Να καταργηθεί το πάγωμα των συντάξεων, το οποίο ισχύει μέχρι το 2023. Να επιστραφεί ο ΕΦΚΑ, το ΕΚΑΣ και ταυτόχρονα η κατώτερη σύνταξη. Γιατί το μεγαλύτερο ρυφηφί έγινε ακριβώς με την κατώτερη σύνταξη. Και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που την κατάργησε την κατώτερη σύνταξη. Πόσο ήταν η κατώτερη σύνταξη? Ήταν 492 ευρώ συν 230 με το ΕΚΑΣ, δηλαδή 722 ευρώ. Αυτό κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, για να μην φωνάζει τώρα ότι είναι υπέρ των εργαζόμενων. Και πόσο το φτάσατε, την κατώτερη σύνταξη, 403 ευρώ. Αυτό είναι. 403 ευρώ, μόλα μαζί. Δηλαδή 4.000 ένσημα με 500 ευρώ μέσο όρο φτάνει τα 403,35 ευρώ. Πόσο χάσαν οι συνταξιούχοι? Αυτός πρέπει 319 ευρώ. Δηλαδή τι έχασε? Το 45% των αποδοχών που έπαιρνε πριν τη νομοθετική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία εσείς τη διατηρείτε. Αυτή είναι η ουσία και από αυτή την άποψη αυτό ζητάμε από τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους συνολικότερα να γκρεμίσουν αυτό το αντιασφαλιστικό οικοδόμημα και να διεκδικήσουν άμεσα την επιστροφή των σύνολων των κλεμμένων που έχουν. Ευχαριστώ πολύ.